Λοιπόν, κουμέρα, έναν έκτακτο. Έχω έναν ερώτημα για σένα. Είναι ο εαυτός σου τώρα όπως το φανταζόσουν να μικρή να είναι σε αυτή την ηλικία? Είσαι στα 30, φεύγα. Όχι, ήταν. 40 πριν λίγο μάλλον. 40, όχι. Να πω την ηλικία σου, δέχεσαι? 1η Ιουλίου η κουμπαρά μου θα γίνει 38 ετών το μωρό μας. 38 ετών το μωρό μας που είναι 7 χρόνια μικρότερα από μένα. Άρα 40 πριν λίγο. 30 φεύγα. Ποτέ βέβαια. 30 κάτι. Λοιπόν, είσαι σχεδόν στα 38 χρονών. Θέλω να σε πάρω πίσω, down the memory lane, και να σκεφτείς πώς φανταζόσουν όταν ήσουν 7 ετών, 10 ετών, 12 ετών, τον εαυτό σου 38 και πώς αυτό απέχει από την πραγματικότητα σου σήμερα. Ναι. Απέχει. Της κάνω ψυχοθεραπεία. Πολύ απέχει. Της κάνω ψυχοθεραπεία και δεν το ξέρει. Έλα. Απέχει, απέχει, απέχει. Απέχει? Ναι, ναι. Πώς φανταζόσουν τον εαυτό σου? Όταν ήμουν 7-8 χρονών ήθελα να γίνω ηθοποιός. Πολύ διαφορετικό το... Είσαι όμως γεμάτη φως. Άρα ναι. Έχεις ένα κομμάτι του ηθοποιού. Μα δεν είναι, πρόσεξε, απέχει, αλλά είναι, είμαι καλά με αυτό που είμαι σήμερα. Δεν στεναχωριέμαι που απέχει. Επίσης αυτό το άλλο πράγμα που έκανα, δεν καταλαβαίνω γιατί. Νομίζω ήταν μια απέρπιδη προσπάθεια μου να μάθω γεωγραφία. Είχα έναν τεράστιο χάρτη πάνω στο γραφείο μου, που είχα βάλει από πάνω τζάμι για να μπορώ να τον καθαρίζω. Και έλεγα σε αυτήν εδώ τη χώρα... Είναι και ψυχαναγκαστική. Το δωμάτιό μου έλαμπε, ήταν πάντα πεντακάθαρο. Και τώρα λάμπει. Έλεγα σε αυτήν εδώ τη χώρα θα έχω ένα σπίτι, σε αυτήν εδώ τη χώρα θα έχω ένα σπίτι, σε αυτή. Και μάζευα, έπαιζα μονόπολη μόνη μου μάλλον. Πολύ γεωκτήμονα ήσουνα, φανταζόσουν εαυτό σου σε αυτήν την ηλικία. Ναι. Και είναι όπως λέγανε τα παιδιά μου, οπότε πάμε σε κάποια χώρα ταξίδι και μένουμε σε ξενοδοχείο, λέει το σπίτι μας εκεί που είναι, νομίζω ότι δικό μας. Ναι, έτσι έπαιζα για να μάθω και, τις χώρες και τις πρωτεύουσες. Ευτυχώς όμως δεν τα έχω όλα αυτά τα σπίτια, γιατί σκέφτομαι πώς θα τα καθάρισα. Και πώς θα πλήρωνες τα ΕΝΦΙΑ και τους φίλους του. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Ναι. Δεν το παραδέχεσαι, αλλά ήσουν παιδί θαύμα, ήσουν child prodigy. Εντάξει, ήσουν. Παιδί με πολύ ψηλό δίκτυο νοημοσύνης, η οποία είχε καταφέρει πολύ νωρίς πολλά πράγματα, πολλά παιδιά στην ηλικία σου δεν κατάφερνα. Το αναγνώριζες όταν ήσουν μικρή, το ήξερες? Όχι. Δεν το ήξερες, α. Τι γνώμη είχες για τον εαυτό σου? Καταλάβαινα ότι είχα ικανότητες, ειδικά στο λύκειο, που άρχισαν να έρχονται και τα βραβεία και τέτοια, αλλά θεωρούσα ότι έχω ακόμα πολύ δρόμο για να γίνω ακόμα καλύτερη. Μα αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των ευφυών ανθρώπων που υιοθετούν το σοκρατικό σκέπτεσθε εν είδα ότι δεν είδα, ότι όσα περισσότερα μαθαίνω τόσα περισσότερα καταλαβαίνω πως δεν ξέρω. Είχες φανταστεί τον εαυτό σου ποτέ με τόσες σπουδές? Με πτυχίο, με 4 μάστερ, με διδακτορικό, με μεταδιδακτορικό, με δημοσιευμένες ερευνητικές μελέτες και λοιπά, ακαδημαϊκή πορεία. Έλεγα από μικρή ότι θέλω να πάρω διδακτορικό, από μικρή το έλεγα, αλλά τα μάστερ ήρθα στην πορεία. Γιατί όσο πιο πολλά μάθαινα, τόσο πιο πολλά καταλάβαινα ότι δεν ξέρω τίποτα. Και ακόμα το έχω αυτό το σκουλίκι. Το ξέρω. Οπότε... Και αφού καταλάβαμε ότι κατά λάθος προσπαθώντας να κάνω ότι... Καλησπέρα σας και καλή βραδιά. Έχω κλείσει το βίντεο, το έχω ξαραμοντάρει. Πώς φανταζόσουν τον εαυτό σου όταν ήσουν μικρή, πώς θα είσαι στα 38? Θα ήσουν μαμά, θα ήσουν σύζυγος, θα ήσουν ελεύθερη, πώς το φανταζόσουν? Θα ήμουν μαμά, πάντα ήθελα να γίνω μαμά. Ξέρεις τι όμως, φανταζόμουν ότι ό,τι στα 38 σου είσαι πολύ σοβαρός. Φορείς ταγιέρ, μικρά... είσαι πάρα πολύ έτσι βαρύθιμος, έτσι σοβαρός κτλ. Κομιλφό. Ναι, αλλά δεν είναι έτσι. Τα 38 είναι σαν τα 18. Τα ταγιέρ ποτέ φοράς. Ποτέ. Εσύ ποτέ.
Πρέπει να δείτε κάτι συνολάκια που τις φέρνει ο κουμπάρος από τη Γερμανία. Κάτι συνολάκια πολύ σεξι. Και πάω πιο ποιος αντέξει. Και πάω μια μέρα σπίτι της και τη βλέπω ντυμένη. Τι να σας πω, κοριτσούδι. Της λέω, κορι τι φοράς? Μου λέει, μου τα φέρνει ο άντρας μου και τα φέρω σπίτι. Τι να κάνω? Εγώ ξέρεις, είμαι πολύ τυχερή που δεν έχω το σώμα να υποστηρίξω τέτοια ρούχα, γιατί μην είχα ικανή να τα φοράω και έξω. Εγώ ντρέπομαι να τα φοράω αυτά έξω. Κι εγώ. Ντρέπομαι. Είναι η κατηχητική παιδιά μου. Και με λέει, σας πω τώρα τη δόκτωρα ιστορία και θα το ζω Τριφωνίδου. Να φοράει, ξέρω εγώ, μία φούστα η οποία είναι ημίκοντη και είναι μισή φούστα και είναι μισό παντελονάκι και από πάνω φοράει μία μπλούζα, ένα tank top που να φαίνεται και λίγο κοιλιά και να με γυρεύει. Στο κόνο, τι κάνεις εδώ πέρα? Και μου λέει, κάπου πρέπει να τα φορέσω, μου τα φέρει. Αφού μου κάνει παράπονο ότι δεν τα φοράω. Είδες όμως ο άντρας σου είναι cool. Είναι cool αυτός, και αλλά δεν μπορώ να φοράω τέτοια ρούχα εγώ έξω. Επίσης ο άντρας της είναι ντυμένος, είναι ροκάς ο Μιχάλης και είναι ντυμένος πολύ ωραία. Κάθε φορά ο Μιχάλης έχει άλλο στυλ. Εγώ πότε τα φοράω αυτά έξω, ναι, όταν πηγαίνω ταξίδια. Στο εξωτερικό τα φοράω. Παίρνω μαζί μου και ένα φουλάρι για να τα εξεσκεπάζω. Ναι, γιατί μπορεί ξέρω να με δει ένα παιδάκι που έχουμε σχέση επαγγελματική. Είναι τώρα τα πράγματα αυτά να δει τη. Να τη δει με το σορτσάκι την ψυχολόγο τώρα, τη διδάκτορα. Δεν μου αρέσει. Δεν είναι ωραίο, δεν είναι ωραίο. Άρα τον εαυτό σου τον φανταζόσουν με ταγιέρ. Τώρα είσαι κάπου ντεμή. Ταγιέρ φορούσα και στα 18. Αλλά όταν γνώρισα τον άντρα μου, μην τολμήσει να ξαναδεί. Και εγώ το ίδιο φορούσα ταγιέρ. Όλες του κατηχητικού φορούσα με ταγιέρ. Όλες. Πήγαινα σε εκείνο το πανάκριβο μαγαζί που είναι στην Εγνατία. Mm-hmm. Θα το πω να τους κάνουμε και διαφήμιση τζάμπα. Στην Εγνατία? Ναι. Πες μου στο αυτή. Εκεί που είναι Καρόλου Ντίλ με γωνία και. Mm-hmm. Κατάλαβες. Κατάλαβα, ναι. Κάτι 300 ευρώ. Και τα παίρνεις? Όχι. Τα βλέπεις? Τα βλέπα και με φανταζόμουν μέσα. Και έλεγα τι ωραία να πάρω αυτό το ταγιέρ, το ξέρεις, το. Ωραίο πράγμα. Και τελικά στα 38 δεν το φορείς ακόμα. Σου εύχομαι να μην το φορέσεις ποτέ, γιατί δεν μπορείς να σε φανταστώ στυλιζαρισμένη αυστηρά. Έτσι με φανταζόμουν. Όταν μιλούσαμε για το Φρόιτ, εσύ δεν έβλεπες τι κουστούμιαρισμένα πράγματα έτσι με τη στολή μας εκεί πέρα να φοράμε οι ψυχολόγοι. Και σου είπε ότι μ' άρεσε εμένα η διδασκαλία περί Φρόιτ. Τουλάχιστον στη δική μας τη χρονιά, επειδή οι καθηγητές μας ήταν έτσι λίγο σοβαρά στυλιστικά αντιμένοι. Συγγνώμη, είχαμε διαφορετικούς καθηγητές. Είχες τη Στογιαννίδου? Βεβαίως είχα τη Στογιαννίδου. Okay. Συγγνώμη, η Αριάννα Στογιαννίδου ήταν πολύ cool. Φορούσε όμως ρούχα υψηλής ιεραπτικής. Ναι, αλλά ήταν κομψά τα ρούχα της. Δεν ήταν μέσα σε στυλιζαρισμένα τα γερά άμεμπτα. Πώς τη λένε εκείνοι που μας κάνουν αυτή τη ψυχολογία? Όχι, γονιδά. Έχεις μερικούς που δεν τους είχα εγώ. Ναι. Τέλος πάντων, είναι κάτι. Τέλος πάντων, καθηγήτρια μεγάλη ηλικία. Να σου κάνει μάθημα η Μίκα Χαρή του Φαντούρου, η οποία αναντύνεται σαν κοριτσούδι, ενώ ήταν 60+, 60 φεύγα. Πολύ ωραία αντιμένη. Και έχει και πολύ χιούμορ. Τώρα το καταλαβαίνω. Γιατί τότε ήμουν το καθηγητικό, δεν μπορούσα να καταλάβω το χιούμορ της Μίκας Χαρή του Φατούρου. Ναι, ναι, εντάξει. Εγώ πήγαινα μετά τα γέρια στο πανεπιστήμιο. Καλά, εγώ ήμουν σβούμ. Δεν συζητάω. Εγώ μόνο στην εκκλησία πήγαινα μετά τα γέρια. Παντού τα γέρια εγώ είχα. Και έχω πετάξει τα γέρια από τα 26 μου. Και νόμιζα ότι είναι και πολύ ωραία να ντύνεσαι έτσι μετά τα γέρια. Κοίταξε, ρε, ήταν και πριν 30-35 χρόνια εσύ που ντυνόσουμε τα γέρια και εγώ πριν 30. Δηλαδή, θέλω να σου πω, μπορεί να είναι δυσμόδα σου τα γέρια και το έχω ξεχάσει. Όχι, δεν είναι δυσμόδα. Οι συμφοιτητές μου με τα τζιν τα στιγμένα πηγαίνανε. Σχισμένο τζιν, να φανεί το δέρμα. Όχι. Όχι. Α, να σου δείξω τα τουάζ μου. Κάνε τα τουάζ. Δείχνω στην Αριστονίκη τώρα το σημάδι που έχει στο πόδι μου από το έγκαμα δευτέρου αριθμού. Δεν είναι σαν υδρόγειο σφαίρα το πόδι μου? Αν και ξεπάνω όμως, είναι νέο δέρμα που έχει βγει. Τα εγκάβματα δευτερού βαθμού βγάζουν δεύτερο νέο δέρμα. Δεν είναι σαν να έχει δρόγιο σφαίρα το. Θα φύγει αυτό? Όχι. Θα είναι το σημάδι που θα μου θυμίζει ότι 27 Μαρτίου 2020 έχισε τον καφέ πάνω μου σε μια προσπάθεια που έκανε το υποσυνείδητο τον οποίο ξύπνα! Καίγεσαι! Κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Σ' αρέσει ο εαυτός σου όπως είναι τώρα? Μ' αρέσει, αλλά θέλω να γίνει ακόμα καλύτερος. Πώς? Να γίνω πιο... Να μην με πειράζει η αδικία. Πολύ βασανιστικό. Σε αυτό θες δουλειά. Δεν μπορώ. Αυτό το είχα πει και σε άλλες περιπτώσεις. Βασανίζομαι που με πειράζει η αδικία. Ότι επειδή το έχω περάσει και εγώ αυτό το στάδιο και το περνούσα 7 χρόνια πριν, γι' αυτό σου λέω ότι επειδή είσαι πιο μικρή θα σου περάσει, είναι πολύ ματαιωτικό. Mm. Είναι πολύ frustrating το να σε ενοχλεί κάτι που δεν μπορείς να αλλάξεις. Οπότε μπορεί να είναι πολύ καλή ιδέα. Ναι, συμφωνώ με αυτό. Και να καταπολεμήσω αυτή τη βλακεία που με δέρνει που θέλω να γίνω ακαδημαϊκός. Α, δεν θες να γίνεις πλέον? Δεν θα αντέξω να γίνω. Εγώ θεωρώ ότι είσαι ακαδημαϊκός. Ακαδημαϊκός σε πανεπιστήμιο, κανονικό, με κανονική, σούπερ απασχόληση, ενώ πλήρης απασχόληση. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Μα έχει κανένα εδώ πέρα Πρίτανη, Αντιπρίτανη, δεν ξέρω που τη βλέπει την κοπέλα. Έχει πάρα πολλά. Έχει ένα βιογραφικό από εδώ μέχρι την Πάφο. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί. Δεν θες να γίνεις ακαδημαϊκός? Θες. Ναι, αλλά δεν μπορώ να γίνω με τον τρόπο που γίνονται. Δεν μπορώ να γίνω. Δεν έχω γνωστούς, δεν έχω μέσο. Δεν μπορώ να κάτσω σε κανέναν. Αριστοτέλη, με παίρνει στο στόμα, μπιπ! Είναι πιο τρελή από μένα αυτή. Έπρεπε να το πω αλλιώς. Μπορώ να κάτσω σε κανένα. Άμα αυτό παίζει σε σατιρικές εκπομπές, δεν φταίω εγώ. Όχι! Δεν μπορώ να κάτσω σε κανένα. Εμείς δεν μπορώ να καθίσω πουθενά, ρε παιδί μου. Μπορεί να έχεις ένα πρόβλημα. Ξέρω εγώ, αιμορρόιδες. Κάτι. Δεν μπορώ να κάτσω σε κανένα πολύ συγκεκριμένο. Πάρα πολύ. Ναι, αυτά. Νομίζω ότι. Θα το κλείσουμε. Είπαμε όλα. Ήταν ένα διασκεδαστικό έκτακτο vlog. Να το δείτε, να γελάσετε και να δείτε την ανθρώπινη πλευρά της Αριστονίκης μας. Και τι βρε, είμαι απάνθρωπη σε άλλα vlogs. Δεν καταλαβαίνω. Το αντίθετο του ανθρώπινου είναι το απάνθρωπο. Ποιο είναι? Εννοούσα την ανθρώπινη πλευρά σε. Την αυθεντική. Σε αντιδιαστολή με το καπέλο του ακαδημαϊκού που φοράς όταν απαντάς στις σοβαρές ερωτήσεις στα άλλα vlogs. Εντάξει, πάσο. Έλεγα και εγώ γιατί κάνει παρέα μαζί μου. Έχεις λίγη από την τρέλα μου γι' αυτό. Έχω. Τρέλα έχω. Αλλά δεν τη βγάζω περίπου. Εγώ θέλω σύγμα. Να πω δημοσίως ότι είμαι πάρα πολύ τυχερή από τον καιρό που ήρθες στη ζωή μου και σε αγαπώ πάρα πολύ και σε αδερφή που δεν είχα ποτέ. Και εγώ σε αγαπώ πάρα πολύ. Και εσάς σας αγαπούμε πάρα πολύ. Φιλάκια. Εγώ έγινα 36 ετών για να βρω το άλλο μου μισό σε φίλη. Άρα μην το βάζετε κάτω, και ειδικά οι νεαρές κοπέλες που στέλνουν email ότι θέλουν να βρουν μια φίλη που να ταιριάζουν για να επικοινωνούν, μην το βάζετε κάτω. Εγώ ήμουν 36 και αυτά είναι 29. Εσύ πιο νωρίς βρήκες φίλη. Είδες, τυχερή. Την τύχη μας μόνοι μας τις φτιάχνουμε. Άντε τώρα να μοντάρω όλα αυτά. Τι να κόψω, τι να αφήσω, θα δω. Θα δεις το αποτέλεσμα. Ωχ. Γεια. Γεια.